Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe ή να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να μου ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα Q&A γενικό, γιατί σας είπα στο Instagram να μου στείλετε οποιαδήποτε απορία έχετε για μένα, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε για μένα. Οπότε φύγαμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας. Πόσο χρονών είσαι? Μόλις έκλεισα τα 21 και βαδίζω προς τα 22. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων. Είναι ουσιαστικά χημεία τροφίμων. Μελετάς τα τρόφιμα, τον τρόπο επεξεργασίας, τον τρόπο συντήρησης, τους μικροοργανισμούς που μπορεί να τα προσβάλλουν. Πάρα πολλά τέτοια κομμάτια. Ουσιαστικά με τα φαγητά ασχολείσαι, τη χημεία τους και πολλά τέτοια θέματα. Να σας πω την αλήθεια, όταν δηλώνω σχολές στο μηχανογραφικό, σκεφτόμουν να βάλω πρώτα τη διατροφολογία. Αλλά επειδή από το κομμάτι της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων μπορείς να γίνεις και διατροφολόγος με μεταπτυχιακό, σκέφτηκα να δηλώσω πρώτο αυτό, ώστε να έχω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Και τώρα που πια είμαι στο τρίτο έτος της σχολής, δεν νομίζω να γίνω διατροφολόγος, τίνω πιο πολύ σε χημικός τροφίμων, σε εργοστάσια τροφίμων. Δουλεύεις? Ναι, δουλεύω part-time σε ένα φροντιστήριο. Πώς αισθάνεσαι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σου? Αισθάνομαι πιο καλά από ποτέ, πολύ κουρασμένη, αλλά είναι η ωραία παραγωγική κούραση, οπότε μου δίνει αυτοικανοποίηση και δεν παραπονιέμαι. Επειδή ακριβώς προσέχω τον εαυτό μου, τον φροντίζω και πετυχαίνω τους στόχους μου σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι προσωπικά, είτε οτιδήποτε, νιώθω κι εγώ πάρα πολύ καλά. Επίσης το κουδουνάκι που ακούτε είναι η γάτα μου. Μην αναρωτιέστε. Τι μουσική ακούς? Να σας πω την αλήθεια, ακούω τα πάντα. Όντως, ακούω και ελληνικά και ξένα. Και μπορώ να ακούσω και παραδοσιακά, αν είμαι κάπου, εξαρτάται από την περίσταση, τους ανθρώπους, το που βρίσκομαι. Γενικά εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά μόνη μου συνήθως θα ακούσω ξένα, κλασικά pop, τραγούδια, λίγο rap. Κλασικά πραγματάκια όμως. Γενικά να ξέρετε πάντως, έχω ένα μικρό κόλλημα με πιο παλιά τραγούδια pop του 2000, που θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα τραγούδια που υπάρχουν. Α, και ακούω και πάρα πολύ rock, που δεν το περιμένει πολλοί κόσμος. Αλλά όταν δεν ξέρω τι θέλω να ακούσω, συνήθως ακούω rock γιατί είναι κάτι κλασικό και δεν το βαριέσαι ποτέ. Έχεις αγόρι? Και αν ναι, πόσο καιρό είστε μαζί? Έχω αγόρι, απλά έχω επιλέξει την προσωπική μου ζωή να μην την προβάλλω τόσο πολύ στο YouTube. Αλλά είμαστε μαζί κάπου στα 4 χρόνια και κάτι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις να τρέφεσαι healthy και να γυμνάζεσαι? Γενικά από πάντα γυμνάζομαι και τρώω υγιεινά, απλά σε κάποια φάση άρχισα να τρώω μεγαλύτερες μερίδες και ποσότητες επειδή ακριβώς γυμναζόμουν παραπάνω. Γι' αυτό είπα κάποια στιγμή να πάω στο διατροφολόγο, ώστε να μου δείξει πόσο πρέπει να τρώω, γιατί εμένα αυτό ήταν βασικά το θέμα μου. Πάντως μου αρέσει πολύ η γυμναστική, την νιώθω ανάγκη, δεν πιέζω τον εαυτό μου να γυμναστώ και επίσης θέλω να τρώω υγιεινά γιατί νιώθω καλά στο σώμα μου, νιώθω δυνατή και ότι έχω ενέργεια. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις πλάνα για συνεργασίες στο μέλλον? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά έχω σκεφτεί και εγώ αρκετά. Δεν είμαι σίγουρη για κάτι ακόμα, αλλά επειδή θέλω η άποψή μου να έχει ισχύ, δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να κάνω συνεργασίες με εταιρείες, γιατί από τη στιγμή που θα πληρωθείς για κάποιο προϊόν, να το διαφημίσεις, ακόμη και αν σ' αρέσει, θεωρώ πως μετά η άποψή σου για άλλα προϊόντα ακόμα, αλλά ακόμα και για την ίδια εταιρεία, δεν έχει την ίδια ισχύ, γιατί προφανώς δεν μπορείς να πεις όλη την αλήθεια σε όλα τα θέματα. Θα έκανα κάποια συνεργασία με κάποια εταιρεία μόνο αν πραγματικά λατρεύω ένα προϊόν και το έχω δείξει ήδη πολλές φορές από μόνη μου πριν καν κάνω κάποια συνεργασία. Αλλά και αυτό με μία επιφύλαξη, γιατί δεν νομίζω να το έκανα τελικά, γιατί πιστεύω ότι χάνεται λίγο η ισχύ της άποψης. Πού μένεις? Μένω Αθήνα. Πώς βρίσκεις όλο αυτό το motivation για γυμναστική, διάβασμα και self-care? Δεν βρίσκω κάποιο motivation, απλά είναι πράγματα που με ευχαριστούν. Επομένως, επειδή δεν τα κάνω καταναγκαστικά, το πιο σημαντικό νομίζω είναι να βρεις τρόπους όλα όσα ανέφερες να τα κάνεις έτσι ώστε να σε ευχαριστούν, γιατί μετά θα τα κάνεις από μόνος σου και θα χαίρεσαι κιόλας. Πάντως, γενικά βλέπω και βιντεάκια στο YouTube με παραγωγικές μέρες, ώστε να παίρνω κι εγώ ένα έξτρα κίνητρο να έχω μια καλή μέρα. Πώς είναι μια ιδανική μέρα για σένα? Μια ιδανική μέρα για μένα πλέον αποτελείται από αρκετό ύπνο, γιατί καθημερινά κοιμάμαι περίπου 5 με 6 ώρες, οπότε τον έχω ανάγκη. Από γυμναστική, χωρίς περιορισμό σε χρόνο, γιατί συνήθως είμαι συνέχεια με το ρολόι στο χέρι, να προσπαθώ να συντονίσω τα πάντα και να προλάβω ό,τι μπορώ. Με πιθανώς διάβασμα, όχι σε υπερβολικό βαθμό, αλλά έτσι ένα διωράκι να νιώσω παραγωγική. Με καθάρισμα, ασημάζεμα, οτιδήποτε σπίτι, ώστε να νιώθω πάλι ότι έχω οργανώσει το χώρο μου και είμαι έτοιμη για τις υπόλοιπες μέρες. Και με λίγο έτσι ταινίες ή σειρές ή οτιδήποτε, ώστε να νιώσω ότι γεμίζω μπαταρίες. Αλλά ουσιαστικά η ιδανική μέρα είναι να κάνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Σου είναι δύσκολο που μένεις με τους γονείς σου? Το θεωρείς εμπόδιο στην εξαρτησία σου? Προσωπικά δεν το θεωρώ δύσκολο. Και δεν μου είναι εμπόδιο στην ανεξαρτησία μου, γιατί ήμουν από πάντα ανεξάρτητο άτομο. Οι γονείς μου δεν είναι βέβαια καταπιεστικοί καθόλου και από πάντα με άφηνε να κάνω πράγματα τα οποία θέλω και πιστεύω,
ώστε να μάθω κιόλας. Επομένως, δεν νιώθω καταπίεση και γι' αυτό νιώθω και καλά. Δηλαδή, υπάρχει επικοινωνία και επειδή πλέον είμαι και ενήλικη προφανώς, έχω μια διαφορετική ελευθερία. Αλλά ποτέ δεν ήταν καταπιεστική, οπότε μπορώ να καταλάβω τι θες να πεις, αλλά εγώ δεν το έχω νιώσει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και επίσης, είμαι δεύτερο παιδί στην οικογένεια, οπότε θεωρώ ότι πάντα είναι λίγο πιο χαλαρά και ελεύθερα τα δεύτερα παιδιά, γιατί έχουν μάθει λίγο γονείς από το πρώτο. Και είναι λίγο πιο chill, ας πούμε. Τι σκέφτεσαι να κάνεις επαγγελματικά και προσωπικά στο μέλλον? Αυτή τη στιγμή είμαι τρίτο έτος στη σχολή μου, δεν χρωστάω κανένα μάθημα και θέλω μετά κατευθείαν στα 4 χρόνια που θα την τελειώσω να πάω για μεταπτυχιακό σχετικό με χημεία τροφίμων που σας είπα. Και ιδανικά, σαν όνειρο, έχω κάποια στιγμή να ανοίξω μια δική μου εταιρεία η οποία θα φορά τροφές αθλητών και την οποία θα μπορώ να προωθήσω μέσω του YouTube, γιατί νομίζω αφορά πολύ κόσμο και τέλος πάντων διαιτητικές τροφές και όλα τα συναφή. Είναι προφανώς όνειρο, δεν ξέρω αν θα το πετύχω, δεν ξέρω πότε θα το πετύχω, αν το πετύχω. Αλλά μ' αρέσει να ονειρεύομαι, γιατί τι να κάνεις πια. Τώρα προσωπικά δεν έχω κάποια βλέψη για το μέλλον. Θα δείξω καιρός για τα πάντα. Αλλά γενικά να είμαι καλά εγώ θέλω πρώτα απ' όλα και νομίζω ότι όλα τα άλλα θα έρθουν πολύ πολύ φυσικά. Αυτές ήταν λοιπόν όλες τις ερωτήσεις που θα απαντήσω και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τις στείλατε στο Instagram. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε και αυτό το βίντεο. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια!